Το σεξ και ο κινηματογράφος είναι μια ιστορία αμφιλεγόμενη στο πέρασμα των χρόνων. Αρχικά, το σεξ δεν έπαψε να αποτελεί ταμπού για τις περισσότερες χώρες της Ιφηλίου, ακόμη και στη σύγχρονη εποχή. Ο κινηματογράφος από την αντίθετη πλευρά δεν θα πάψει ποτέ να διακρίνεται από την απελευθερωτική μορφή της τέχνης που το χαρακτηρίζει. Από τις πρώτες ταινίες που έκαναν τον ντεμπούτο τους για την τολμηρή συνάντηση του σεξ με τον κινηματογράφο είναι γυρισμένη το 1993 θρυλική ταινία «Έκσταση». Στην τσέχη και αυτή παραγωγή υπάρχει αρκετό γυμνό. Στην ερωτική σκηνή ο σκηνοθέτης Γκούσταβ Μαχάτι επικεντρώνεται στα πρόσωπα καταγράφοντας μάλιστα την έκφραση της πρωταγωνίστριας τη στιγμή του οργασμού. Γεγονός που αποτελεί άλλη μια καινοτομία για το κινηματογράφο. Και έτσι καταφέρνει να αποδώσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο τη συγκίνηση της οικειότητας. Στη συνέχεια, η «Είμαι περίεργη κίτρινη» ήρθε για να κλέψει στην κυριολεξία την παράσταση το 1967. Μία ιδιόμορφη σουηδική ταινία με πολιτικό υπόβαθρο που αγγίζει τα όρια ντοκιμαντέρ. Παρουσιάζει τη ζωή της σεξουαλικά απελευθερωμένης φοιτήτριας Λένα Νίμαν και μια συγκεκριμένη σκηνή της ταινίας προκάλεσε αρκετά στη ΣΥΠΑ. Το ανδρικό γυμνό ήταν ακόμη ταμπού για την εποχή και έτσι η ταινία συζητήθηκε έντονα. Η δεκαετία του 1970 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η κυρίαρχη εποχή για το σεξουαλικό περιεχόμενο στο κινηματογράφο. Το 1972 κάνει την πρώτη του προβολή το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι. Πρόκειται για μια γαλλοϊταλική ερωτική δραματική ταινία του 1972 στη σκηνοθεσία Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Η ταινία επικεντρώνεται σε έναν γύρο Αμερικάνου που ταξιδεύει στο Παρίσι και συνάπτει ερωτικές σχέσεις με μια νεαρή Παριζιάνα. Οι έντονες σεξουαλικές σκηνές βίας έφεραν διαμάχες ενώ σε αρκετές χώρες υπέστη λογοκρισία. Παρ' όλα αυτά, με το πέρας των χρόνων έπαψε να είναι ακατάλληλη και της δόθηκε το NC-17. Λίγα χρόνια αργότερα, εν έτη 1976, παρουσιάζεται η ταινία «Η Αυτοκρατορία των Αισθήσεων». Ο παράλογος και παθιασμένος έρωτας μιας πρώην πόρνης και ενός ιδιοκτήτη ξενοδοχείου. Περίεργες πρακτικές, διαστροφή και εκτιτικότητα χαρακτήρισαν την ταινία. Η τελική ερωτική σκηνή που καταλήγει στο θάνατο του άνδρα είναι η φυσική κατάληξη ενός έρωτα που ξεπερνάει κάθε λογικό κανόνα. Η ερωτική ιστορία Coming Home ανάμεσα σε μια παντρεμένη συντηρητική νοικοκυρά και τον τραυματισμένο Βρετανό του Βιετνάμ κάνει πρεμιέρα το 1978. Οι ερωτικές σκηνές είναι δοσμένες με ευαισθησία και η Jane Fonda έχει μια σκηνή όπου η γυναίκα που υποδίεται νιώθει πρώτη φορά στη ζωή της οργασμό. Σαφώς και ακολούθησαν πολλές ακόμη και αμέτρητες ταινίες που έθιξαν τις διάφορες πτυχές του σεξ. Ετεροφιλοφιλία, ομοφιλοφιλία, σαδομαζοχισμός και άλλα. Είναι αρκετοί οι σκηνοθέτες αλλά και οι σκηνογράφοι που επέλεξαν να κάνουν μια ειδονιστική καταγραφή των σεξουαλικών σκηνών στον κινηματογράφο. Οι ταινίες του συγκεκριμένου περιεχομένου έχουν δεχθεί σκληρή λογοκρισία. Είναι πολλά τα άτομα που τις θεωρούν απειλητικές για την ανθρώπινη συνείδηση και αναφέρουν πως διαφθείρουν τον ορισμό της τέχνης. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι υποστηρικτές των κινηματογραφικών ταινιών που εμπεριέχουν το σεξ. Θεωρούν πως είναι μια απόλυτη φυσική ανάγκη του ανθρώπου, συνεπώς δεν υπάρχει λόγος απόκρυψής της. Υποστηρίζεται επίσης πως το σεξ είναι σημαντικό κομμάτι μιας υγιούς σχέσης, ενώ αποτελεί και έναν από τους καλύτερους τρόπους να έρθουν δύο άνθρωποι που έχουν ερωτική σχέση ουσιαστικά κοντά. Ο κινηματογράφος δεν θα πάψει ποτέ να αναδεικνύει ζητήματα, να παρουσιάζει τις ανησυχίες όλων των ανθρώπων, να αποτελεί παρηγοριά, να προτείνει λύσεις και κυρίως να ερευνά.